Μπλόκο τη εργασία κατεδάφισε ο τροχόσπιτο στο καρτερό, έβαλαν οι διοκτήτε του, οι οποίοι κατέθεσαν αίτηση αναστολή στο τριμελέ διοικητικό πρωτοδικείο Ηρακλείου. Έτσι, μπουλντόσες δεν πήγαν σήμερα στην περιοχή μετά την αναστολή του πρωτοκόλλου κατεδάφισης από την αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης, η οποία αναμένει τώρα την απόφαση του δικαστηρίου για τις περαιτέρω ενέργειές της. Δόθηκε από το Γενικό Γραμματέα μια προσωρινή αναβολή μέχρι να τη λήψη της προσωρινής διαταγής του δικαστηρίου ή της απόφασης αυτού. Από επικοινωνία που είχαμε χθες με το δικαστήριο, μας είπαν ότι ο δικαστής δεν προλάβαινε να ασχοληθεί με την υπόθεση, να τη δει. Θεωρήσαμε καλό να δώσουμε μια προσωρινή αναβολή. Από την εμπειρία μου, η προσωρινή διαταγή κάνει το πολύ 5-6 μέρες. Δείξτε τους ανθρώπους εδώ, θα έρθουν να πιάσουν αυτόν που έχει το γύριο Μανώλη, που έχει καρδιά, που έχει η άλλη η κυρία Ζούλα, που έχει 4 παιδιά, τα μάτια, να δείτε τι πούνε, να την πάνε φυλακή. Είμαστε εδώ πέρα τραμπούκι. Εδώ ολόκληρο πολυτεχνείο και δεν πήρε αστυνομία. Και εδώ θέλει αστυνομία. Θέλουμε να βρούμε μια λύση. Ας γίνει το κάμπινγκ να αμορφύνει την περιοχή. Οι διοκτήτες τροχόσπιτων εκφράζουν την ικανοποίησή τους για το προσωρινό πάγωμα της διαδικασίας κατεδάφισης, με τα βλέμματα πλέον να είναι στραμμένα στην όποια απόφαση του δικαστηρίου. Οι ίδιοι πάντως είναι αποφασισμένοι να υπερασπιστούν με όποιο κόστος την προσωρινή διαμονή τους στον επίμαχο χώρο. Αν δεν τους δικαιώνει ούτε προσωρινή διαταγή, τότε θα προγραμματίσουμε νέα επέμβαση άμεσα. Εδώ να έρθουνε! Να θέλουν και παρτώσουνε, τα σκοτώσουνε αυτά τα παιδιά! Αλλά δεν έχουμε. Να κάνουμε τίποτε άλλο. Δεν μπορούμε πουθενά άλλου να ζήσουμε. Να πάμε πού? Στον δρόμο. Την ίδια ώρα, 20 πρωτόκολλα κατεδαφής των αυθαιρετών κατασκευών ιδιωτών ξεπαγούν από τον ερχόμενο μήνα σε όλη την Κρήτη, μετά την εξασφάλιση σχετικού κονδυλίου. Περιμένουμε 2 Ιουνίου να γίνει ο πρόχειρος διαγωνισμός, να προκύψει ο ανάδοχος. Οπότε από Ιούνιο θα γίνουν αυτές και. Ναι, σύντομα θα γίνουν, γιατί εκεί οι πιστώσεις είναι από τακτικό προϋπολογισμό και πρέπει να απορροφηθούν.